αποτίμηση και μέθοδοι επισκευής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που έχουν αστοχήσει λόγω διάβρωσης. Ναι, έτσι λίγο πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Απλά, σωστά. Πιο απλά είναι ότι πλέον έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και κατασκευές της δεκαετίας του 70, του 80 από οπλισμένο σκυρόδεμα, από τσιμέντο δηλαδή, εμφανίζουν ρογμές και τα λοιπά, επειδή έχει σκουριάσει το σίδερο από μέσα και έχει δημιουργήσει κάποιες αποτινάξεις του σκυροδέματος. Επειδή ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η διάβρωση είναι πολυπίκυλος, αντικείμενο της σημερινής ημερίδας είναι αυτός ακριβώς. Δηλαδή πώς εξετάζουμε και βρίσκουμε τον λόγο για τον οποίο έγινε αυτό και αφού εξακριβώσουμε αυτό το πράγμα, πώς θα επιλέξουμε τα κατάλληλα υλικά που υπάρχουν σήμερα για να κάνουμε τις επισκευές μας σωστά. Δηλαδή δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό όταν βλέπουμε π.χ. μια ρογμή στο σπίτι να καλέσουμε ένα μάστορα, σας το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, να μας την επισκευάσει. Πρέπει να το δούμε σε διαφορετική βάση. Αυτό μου λέτε τώρα. Σαφώς, κοιτάξτε να δείτε. Και ένας από τους σκοπούς της εκδήλωσης, γιατί έχουν καλεστεί και εργολάβει οι μάστορες, όπως το λέτε κοινά, αλλά και εκείνοι που έχουν εμπορικά καταστήματα σχετικά, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή να δούμε πότε απλά είναι μια ρογμή στο σοβά η οποία μπορεί να είναι αθώα, εντός εισαγωγικών, και να είναι ενήμερη, ας πούμε, πότε είναι κάτι πιο σοβαρό και θα πρέπει να καλέσουν κάποιο μηχανικό για να αποφανθεί σχετικά. Όταν λέτε κάτι πιο σοβαρό, δηλαδή ποιες περιπτώσεις είναι αυτές που πρέπει να ανησυχήσουν έτσι έναν ιδιοκτήτη και να καλέσει μηχανικό? Όταν βλέπετε στις βάσεις των υποστηλωμάτων, στις κολόνες ή πάνω ψηλά στην κεφαλή και στα δοκάρια ρογμές οι οποίες δεν είναι στο μέγεθος της τρίχας, είναι πιο σοβαρές κτλ. Τότε μιλάμε ότι έχει πρόβλημα ο σκελετός, ο φέροντος οργανισμός του κτηρίου και καλό είναι να καλείται ένας μηχανικός για να διερευνήσει το φαινόμενο και να σας συμβουλέψει κατάλληλα. Παράλληλα, βέβαια, υπάρχουν και κάποια προϊόντα που μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά στο εμπόριο, δηλαδή στην ημερίδα θα παρουσιαστεί και κάποια προϊόντα, πιθανά καινούργια ή καινοτόμα, που σε βοηθούν στην αντιμετώπιση. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία πενταετία, οι εξελίξεις τόσο σε επιστημονικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο είναι καταιγιστικές. Αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι καλό γιατί μας δίνει πολλά εργαλεία, ποικιλία εργαλείων για να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα εν τη γενέση του και στο είδος του. Κακό είναι γιατί τρέχουμε να προλάβουμε να συγχρονιστούμε με όλα αυτά τα υλικά και τις τεχνικές. Γι' αυτό το λόγο καλέσαμε τον κύριο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι σε παγκόσμιο επίπεδο γνωστός και θεωρείται από τους κορυφαίους στο είδος τους στη μηχανική των υλικών, ειδικά στο αντικείμενο των μηχανισμών θράψης αστοχιών κτλ. Είναι προσκεκλημένος καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια παγκοσμίως. Συμμετέχει ενεργά στις επιτροπές του ΕΛΟΤ για τυποποιήσεις των υλικών και των τεχνικών και μεθόδων αυτών και ουσιαστικά είναι ο καθήγητος αρμόδιος για να μας ξεκαθαρίσει σημαντικά πράγματα.